Γεια σαλάνια μου, καλησπέρα. Τελευταίες μέρες έπαιζα full Demon Souls. Επιτέλους έχω κάνει κάποιο progress, σημαντικό progress μπορώ να πω. Αυτό το βίντεο θα είναι pre-recorded, δεν είναι live gameplay, γιατί έπαιζα στην OLED και μπήκα σε boss τέλος πάντων και δεν είχα συνδεδεμένη την capture card. Πάλι θα μιλήσω για το progress μου. Να ξεκινήσω να πω, το παιχνίδι είναι άρρωστο και άρρωστο το λέω γιατί τα mechanics είναι παλιά και δεν σε προσφέρουν σχεδόν καμία βοήθεια σε σχέση με τα πιο καινούρια Salzburg παιχνίδια. Το βασικό παράπονο είναι ότι χάνεις και δεν σου δίνει items για να κάνεις regenerate τη ζωή σου, να κάνεις heal τέλος πάντων. Πρέπει ή να τα αγοράσεις ή να κάνεις farming για να τα αποκτήσεις. Π.χ. τα καινούργια Salzburg παιχνίδια σου δίνουν τουλάχιστον 3 και φτάνουν μέχρι 9-10 αναλόγως τι upgrade θα κάνεις πιο μετά. Αυτό δεν σου δίνει τίποτα και πέρα από αυτό το level design είναι ό,τι καλύτερο έχω δει, αλλά οι διαδρόμοι και όλα αυτά είναι πάρα πολύ στενά. Δεν έχεις περιθώριο για λάθος σε κάποια dungeons. Πάμε να δούμε αν είναι το gameplay που έχω κάνει και να σας πω τέλος πάντων για το game. Ωραία, είμαι level 42 μέχρι στιγμής και τώρα θα πάω στην περιοχή με τα skulls, τις νεκροκεφαλές, και εκεί είναι ο adjudicator boss, νομίζω έτσι λέγεται, ένας χοντρός τέλος πάντων. Εύκολο boss είναι αυτό, νομίζω είναι από τα ευκολότερα του παιχνιδιού, ειδικά αν έχεις κιόλας magic build όπως εγώ. Και από ό,τι έχετε δει κιόλας, πήρα και καινούρια παρομπλία, η οποία είναι για magic build κι αυτήν. Έχει καλά στατιστικά σε σχέση με αυτό που είχα και είναι και πιο γερή εξωτερικά τέλος πάντων. Και εδώ η μαγκιά για να φας τα mobs είναι να βγάλεις το σπαθί και να παίζεις με μπουνιές. Αλλιώς δεν σκάνε damage σε αυτά, εκτός και αν πάρεις Crescent Falcon λέγεται το σπαθί, το οποίο κάνει και magic damage πέρα από το βασικό damage του παιχνίδι. Αλλιώς γροθιές, που είναι και ο πιο γρήγορος τρόπος για να τα βγάλεις αυτά, και δίνουν και αρκετά souls κιόλας. Είναι καλό μέρος για να φαρμάρεις εδώ. Ένα άλλο παράπονο παίζοντας Demon Souls, γιατί είμαι νουμπάς σε αυτό τέλος πάντων, είναι καινούργιο universe για μένα γιατί δεν έχω παίξει το Demon Souls το αρχικό, είναι ότι δεν μου έχει shortcuts για τα bosses. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, δηλαδή για να φτάσω στο boss θέλω κάνα πεντάλεπτο και άμα πεθάνω πάλι το ίδιο, μέχρι που να μάθω τη διαδρομή και να το λιγοστέψω σε δίλεπτο. Κατά τα κουραστικό αυτό, αλλά είναι όλη αυτή είναι αρρώστια, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι του Μιγιαζάκη. Τις τελευταίες μέρες έκανα πάρα πολλά runs σε διάφορες περιοχές και δεν μπορούσα να φάω αντίπαλο, τίποτα. Οπότε κατέληξα σε αυτό το μέρος εδώ για να φάω το πιο εύκολο boss τέλος πάντων από αυτά που μου έχουν εμφανιστεί. Πήγα και στο Prison Hope. Αυτή η περιοχή είναι η χειρότερη για μένα. Είναι πολύ στενή και κυκλοφορούν κάποια χραπόδια, λες και βγήκαν από Lovecraft horror παιχνίδι, τα οποία σου κάνουν πάρα πολύ damage και πεθαίνω με τη μία. Οπότε ναι, κατέληξα να έρθω εδώ γιατί νομίζω είναι η καλύτερη περιοχή για το build μου. Και πέρα από αυτό, νομίζω μετά από αυτή την περιοχή θα μπορέσω να κάνω upgrade το Crescent Falcon, αυτό το sword που έχω τώρα και παίζω, και με αυτό το upgrade θα μου δώσει magic damage στο όπλο, στο οποίο εάν ανεβάσω το magic στατιστικό όταν ανεβαίνω level θα μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο boost, οπότε θα σκάω μεγαλύτερο damage και
Θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Και ναι, όπως είπα πριν, προσπαθούσα στο Prison Hop, έπαιξα κανένα 3 ώρα εκεί, ξεκλείδωσα όλα τα μονοπάτια, πήρα όλα τα κλειδιά, άνοιξα όλες τις πόρτες και είμαι έτοιμος να μπω στο room από τον boss. Μπήκα στο room από τον boss και δεν μπορούσα να σκάσω damage. Το boss είναι η Full Sidol, μια γκομενάρα τέλος πάντων, που αν δεν το ήξερα αυτό, γιατί είχα δει βιντεάκι τέλος πάντων στο YouTube, αν τη σκοτώσεις την κάνει resurrect ένας μπάρμπας, ο οποίος πρέπει να σκοτωθεί πριν καν μπει στο boss, οπότε δεν θα μπορείς να το φας το boss. Και ναι, έφαγα κι αυτόν και είμαι έτοιμος να μπω και σε εκείνο το boss μετά από αυτό. Απλώς θα κάνω λίγο farm για να ανεβάσω level, όπως είπα, το σπαθί, ώστε να μπορώ να την κάνω magic damage. Αυτό. Οπότε δείτε το βίντεο, μα είναι πως περνάω τον boss. Και το επόμενο βιντεάκι, και αυτό δεν θα είναι live, αλλά στο επόμενο βιντεάκι έχω σκοπό να κάνω, γιατί το έκανα ήδη τέλος πάντων, σας κάνω και spoil τώρα, climb, να κάνω ένα βίντεο tutorial για να βοηθήσω κάποιους όποιοι έχουν σκοπό να το παίξουν και έχουν επενδύσει στο magic build, για να γίνουν overpowered στα πρώτα bosses, στα πρώτα 10 bosses, και βοηθάει πάρα πολύ, πιστέψτε με, είναι ό,τι καλύτερο αυτό το πράγμα, ευχαριστιέσαι να παίζεις, γιατί καταλαβαίνεις το progress σου. Απλώς χρειάζεται λίγο farming για να μαζέψεις κάποια αντικείμενα ώστε να κάνεις το σπαθί upgrade. Αυτά είναι, δείτε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.